Και βέβαια η προνομιακή μεταχείριση του Ταμείου φαίνεται και από το άρθρο 10 παράγραφος 9, εκεί που λέει ότι σε περίπτωση εκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος, το Ταμείο ως μέτοχος ικανοποιείται προνομιακά έναντι όλων των άλλων, ακόμα και του δημοσίου. Ακόμα και του δημοσίου, αλλά και των εργαζομένων βάζουμε εμείς. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα που πρέπει πραγματικά, αλλά θα μου πείτε τι να αλλάξει. Εδώ είναι πραγματικά το μνημόνιο που εκεί τα λέει όλα. Και μάλιστα λέει και μέσα το μνημόνιο κάτι που δεν θέλετε εσείς να το βάλετε μέσα, αλλά σας το έχουμε πει εχθές, ότι αν σε περίπτωση περάσει πενταετία και δεν μπορεί να αγοράσει και πάλι τις μετοχές στο πιστωτικό ίδρυμα, αυτά τα αναλαμβάνει το δημόσιο, δηλαδή κοινωνικοποιεί τις ζημιές, ενώ έχει ειδοποιηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα τα τεράστια κέρδη. Έρχεται το μνημόνιο και σας λέει πραγματικά καθαρά ότι ο κίνδυνος των ζημιών αναλαμβάνεται πλήρως από την ελληνική κυβέρνηση ως κύριος μέτοχος του Ταμείου. Δηλαδή θέλω να πω με αυτό και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι γεγονός ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια το τραπεζικό σύστημα της χώρας εξασφάλισε τεράστια κέρδη. Και εξάλλου σήμερα στην ακρόαση που έγινε του Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών ήταν ξεκάθαρος ότι ναι, όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν ικανοποιητικά κέρδη. Και όταν οι εκπρόσωποι των τραπεζών σας λένε για ικανοποιητικά κέρδη, είναι αμύθιτα τα κέρδη. Και εξάλλου είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχυθεί με κάθε τρόπο το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Τον περασμένο Ιούνιο σε 1.121 τραπεζικούς ομίλους παρήχε 442 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι στοιχεία επίσημα αυτά που δηλώνουν τι, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω με αυτό. Ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν καλλιεργεί αυταπάτες. Ότι μπορεί δηλαδή το τραπεζικό σύστημα να έχει λαϊκά χαρακτηριστικά που θα βοηθήσουν τον εργαζόμενο λαό. Όχι. Απέναντίας, μέσα από την πολιτική, το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο έχει διαμορφωθεί έτσι, ούτως ώστε να υπάρχει κερδοσκοπία με το κουβλικά πιτόκια που να ρουφά στην κυρολεξία το μόχθο και τον κόπο και τον ιδρώτα του ελληνικού λαού, στην κυρολεξία το αίμα. Απομιζά δηλαδή όλα αυτά τα τεράστια κέρδη. Και κλείνω με το εξής. Εμείς απευθυνόμαστε εξάλλου στον εργαζόμενο λαό και το λέμε ότι πρέπει να αυτή την αγανάκτηση που νιώθει πραγματικά να τη διοχετεύσει σε μια κατεύθυνση του οργανωμένου εργατικού μαζικού λαϊκού κινήματος. Έτσι ούτως ώστε καλά οργανωμένο, μαζικό, καλά περιφρουρημένο να δώσει την απάντηση στην κυβέρνηση, να δώσει την απάντηση στους τραπεζίτες, στους εφοπλιστές, στους βιομήχανους, στους μεγαλεμπόρους που αυτοί απομυζούν τον τεράστιο πλούτο που παράγει, ότι μέχρι εδώ και μη παρέκει πλέον αυτή η πολιτική που τον οδηγεί στην ανέχεια, στην εξαθλίωση, στη φτώχεια. Ναι, υπάρχουν οι προϋποθέσεις μέσω πραγματικά ενός κεντρικού σχεδιασμού που θα καλύψει όλους τους τομείς ισόρροπα, μπορεί να καλυφθούν οι βασικές του ανάγκες και να μην τρέχει για δανεισμό στον κάθε τραπεζίτη για να τον εκμεταλλεύεται. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.